Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μάκης Γεροντόπουλος, διεθνής διαιτητής και καθηγητής διαιτησίας. Σε αυτή τη διάλεξη θα αναλύσουμε την εσφαλμένη αρχική τοποθέτηση των κομματιών σε παρτίδα γρήγορου σκακιού, rapid chess, και σε παρτίδα blitz, καθώς επίσης και σε ένα σχολικό τουρνουά που παίζεται γρήγορο σκάκι από πλευράς χρόνου, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Feed the Laws of Chess. Αν κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας διαπιστωθεί ότι η αρχική τοποθέτηση των κομματιών ήταν εσφαλμένη, η παρτίδα πρέπει να ακυρώνεται και να παίζεται καινούρια. Εδώ δεν θα γίνει ακριβής ερμηνεία των κανονισμών, διότι οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας, της FIDE, κάθε 2 ή 3 χρόνια είτε αλλάζουν, είτε συμπληρώνονται, είτε τροποποιούνται, δεν παραμένουν πάντοτε οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι τον κανονισμό τον εφαρμόζει ο εκάστοτε διαιτητής, έτσι ώστε να αποδώσει το δίκαιο και το ορθό. Όπως παρατηρείτε στη σκακέρα, στην εικόνα μας, η αρχική τοποθέτηση για τα λευκά του Λευκού Βασιλιά και της Λευκής Βασίλισσας είναι ανάποδα. Στη θέση της Λευκής Βασίλισσας βρίσκεται ο Λευκός Βασιλιάς και στη θέση του Λευκού Βασιλιά η Λευκή Βασίλισσα, που σημαίνει ότι σε παρτίδες γρήγορου σκακιού δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ή να στήσουν τα κομμάτια από την αρχική τους θέση, διότι οι παρτίδες συνεχίζονται και παίζονται η μία μετά την άλλη πάρα πολύ γρήγορα, και οι γύροι και οι κληρώσεις. Θα δείτε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε την εσφαλμένη αρχική τοποθέτηση κομματιών και τι ισχύει στις αντικανονικότητες. Εδώ έχουμε μια παρτίδα blitz, όπου η αρχική τοποθέτηση του Λευκού Βασιλιά και της Λευκής Βασίλισσας είναι λάθος τοποθετημένη. Τα λευκά παίξαν ε4, τα μαύρα πάτησαν ε5, τα λευκά συνέχισαν την παρτίδα με αξιωματικό γ4, τα μαύρα παίξαν πιονάκι δ6 και εδώ παίξαν τα λευκά, νομίζει ότι έχει τη βασίλισσα στο θ5 και τα μαύρα απαντάνε με την κίνηση η6, σταματάνε το χρονόμετρο ενός διαιτητή και επικαλούνται ματ και νίκη για τον παίχτη με τα μαύρα. Η διάλεξη αναφέρεται σε αντικανονικότητες στο γρήγορο σκάκι, rapid chess και στο blitz. Όπως παρατηρείτε στο διάγραμμα, υπάρχει εικόνα ματ για τον παίχτη με τα μαύρα, μέσα σε 3 κινήσεις. Και εδώ πέρα τίθονται τα εξής 5 ζητήματα. Πρώτον, δεν υπάρχει επαρκής επίβλεψη από διαιτητή και καμιά καταγραφή των κινήσεων, είτε από ηλεκτρονική σκακέρα είτε από παρτιδόφυλλο, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση των αγώνων στο διαδίκτυο, ώστε να μπορέσει κάποιος εύκολα να αντιληφθεί την λάθος, την εσφαλμένη αρχική τοποθέτηση του βασιλιά και της βασίλισσας για τα λευκά στην προκειμένη περίπτωση. Δεύτερον, ο παίχτης με τα μαύρα ισχυρίζεται νίκη στο διαιτητή, διότι υπάρχει σκακέρα εικόνα ματ, τελική εικόνα που λέμε. Με το που καλεί τον διαιτητή, ο παίχτης με τα μαύρα, ο διαιτητής αντικρίζει την εικόνα ματ για τον παίχτη με τα μαύρα. Τρίτον, ο παίχτης με τα λευκά μπορεί να αποδείξει τον διαιτητή την εσφαλμένη αρχική τοποθέτηση των κομματιών του βασιλιά και της βασίλισσας στην προκειμένη περίπτωση. Τέταρτον, σε αυτή την περίπτωση ισχύει η μαρτυρία του θεατή και κατά πόσο είναι αξιόπιστη. Πέμπτον, τι απόφαση θα πάρει ο διαιτητής. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη στήριξη. Heavy Social Chess.